Ανεβαίνοντας την οδό Θαλή, φτάνουμε στην οδό Φαλιρέως. Εδώ πέρα, εδώ το ωραίο Παρίσι, το παλιό το σπίτι. Οδό Φαλιρέως, αυτό είναι η οδός Φαλιρέως. Και ανεβαίνουμε την οδό Θαλή. Ανεβαίνοντας την οδό Θαλή, που συνεχίζει σε αυτό το στενάκι εδώ, η οδός Θαλή, εδώ, Θαλή. Καβάλα. Τι ωραίο σπίτι αυτό. Εδώ είναι η οδός Φίλωνος. Θα πάμε τώρα σε λίγο στην οδό Φίλωνος. Από εδώ είναι η οδός Θαλή. Ας τη δούμε λίγο τι Θαλή. Εδώ Θαλή, εδώ πέρα. Τα σπίτια τα παλιά εδώ. Εδώ. Τι έχουμε. Ένα κάτω. Να πάρουμε τώρα την οδό Γοργοποτάμου. Εδώ θα καταλήξουμε σε λιγάκι όμως. Όχι τώρα, εντάξει. Σε λιγάκι. Εδώ είμαστε στην οδό Θαλή. Και πάμε, εντάξει, την πήραμε λίγο τη Θαλή. Πάμε λίγο πίσω στην οδό Φίλωνος. Στόχος μας σήμερα είναι Φίλωνος, Μαρόνιας και Γοργοποτάμου. Εδώ, από εκεί αρχίζει η Θαλή. Έχει ωραία μέρα σήμερα. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία χρυσάνθημα. Ωραία χρυσάνθημα και τα πορτοκάλια στο βάθος. Και μια μελισσούρα. Πολύ ωραία τα χρυσάνθημά σας και τα πορτοκάλια. Η Φίλωνος από εδώ άρχιζε, η Φίλωνος. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε με την οδό Φίλωνος. Φίλωνος, εδώ είναι η οδός, νομίζω, Μαρόνιας. Θα την πάμε μετά. Συνεχίζουμε με την οδό Φίλωνος. Εδώ είναι κάτι νοικιαζόμενα δωμάτια, νομίζω, έχει. House. Πώς λένε, guest house, ναι. Το γνωστό. Φίλωνος 3. Guest house για αυτούς που θέλουν να μείνουν στην Καβάλα και να έχουν και ωραία θέα. Στο guest house. Ωραία τα χαμηλά σπιτάκια εδώ πέρα, με τις κεραμοσκεπές. Εδώ είναι το guest house. Υπάρχει και στο Google Earth. Προχθές που έψαχνα την οδό Φίλωνος, είδα ότι υπάρχει το guest house. Σπίτι για καλεσμένους. Εδώ μια πολυκατοικία γίνεται στην οδό Φίλωνος. Τα σαρκιά εδώ πέρα αποδεικνύουν ότι γίνονται εργασίες. Εδώ ο Φίλωνος είναι αυτή. Και συνεχίζουμε. Και κοιτάξτε, ωραία κάγκελα και εδώ. Κάγκελα και αυτά τα μπαλκόνια, ωραία. Πολλά σπίτια εδώ έχουν τέτοια μπαλκόνια. Τι ωραία. Φίλωνος και η οδός Ρομβής εδώ πέρα μου αρέσει. Μ' αρέσει που στην οδό Ρομβής φαίνεται το Βερούλιο στάδιο. Κοιτάξτε το Βερούλιο στάδιο εδώ πέρα. Καβαλιώτες αθλητές. Να, ακούγεται πάλι το απορριμματοφόρο. Μια γάτα εδώ πέρα, στεναχωρημένη. Μη στεναχωριέσαι καλέ, μη στεναχωριέσαι. 600 δις είναι στον κρατικό προπολογισμό. Στεναχωριέσαι, να δεις γατατροφές που θα πάρεις. Ωραία, Καβάλα. Καβάλα, μια πολύ ωραία θέα της Καβάλας εδώ πέρα. Κοιτάξτε, κάστρο. Φίλωνος. Βρείτε το σπίτι σας. Βρείτε το σπίτι σας. Το απορριμματοφόρο που συναντήσαμε προηγουμένως, να το πάλι μπροστά μας.
μια μυρωδιά το απορριμματιφόρο. Πόπο μυρωδιά, παιδιά. Πόπο μυρωδιά, μακριά από απορριμματιφόρα. Έχω ένα φίλο, θυμάμαι, που πηγαίναμε για μπάλα στα 5x5, πριν 15 χρόνια θα πω, ο οποίος όποτε πηγαίναμε στα γηπεδάκια 5x5 να παίξουμε μπαλίτσα, μόλις έβλεπε απορριμματιφόρο μπροστά του, άλλαζε οικοδομικό τετράγωνο. Έφευγε από δρόμο άλλον για να μην το συναντήσει μπροστά του από την απέσια μυρωδιά. Εδώ είναι ο Χρυσοστόμος Μήνες, παιδιά. Χρυσοστόμος Μήνες, και πάμε εδώ λίγο στην οδό Ρόμβης. Αυτά εδώ πέρα πώς λέγονται? Δεν γνωρίζω πώς λέγονται αυτά. Αν γνωρίζετε, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Και πάμε τώρα να βρούμε την οδό Μαρόνιας. Τελειώσαμε με την Φίλωνος. Με τη Φίλωνος, και πάμε τώρα να βρούμε την οδό Μαρόνιας. Πάλι η καβάλα φαίνεται από εδώ πέρα. Έχει ένας γλάρος πάνω στον ηλιακό θερμοσύφωνα. Από εδώ θα συναντήσω την οδό Μαρόνιας κάτω. Την βρίσκω, τη Μαρόνιας. Α, εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Να τη βρούμε. Ο χάρτης τη λέει ότι από εδώ είναι. Τι ωραία μέρα σήμερα, παιδιά. 14 Νοεμβρίου σήμερα. Ωραία μέρα. Εδώ στην καβάλα. Κοιτάξτε και αυτό το παλιό το σπίτι και την καβάλα από πάνω. Όσο μπορούμε να πάρουμε. Καβάλα. Τι ωραίες γειτονιές εδώ πέρα. Α, μας βγάζει και από εδώ. Ωραίο και Παρίσι. Από εδώ μας βγάζει στην οδό Φίλωνος, προηγουμένως. Εδώ τα μπέλια. Κοιτάξτε εδώ τα μπέλια. Τα σταφύλια τα μαζέψανε ή από εκεί τους είναι? Έχουν παράπονα οι σταφυλοπαραγωγοί. Εκεί στο Λεωχώρι, στο Μυρτόφυτο, στη Νέα Πέραμο, έχουν παράπονα. Δεν πήραν τις επιδοτήσεις. Με τέτοια κυβέρνηση, πού να πάρουν επιδοτήσεις? Παιδιά, πού να πάρουν επιδοτήσεις? Από εδώ βγάζει την οδό Μαρόνιας, αλλά ας πάμε από εδώ. Καταλάβατε, με 600 δις τον κρατικό προπολογισμό και δεν δίνουν επιδοτήσεις. Αρκεί να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι τα 600 δις. Και να στηρίξει τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμις Σόρας. Εδώ και εκείνα τα σκαλάκια. Από εκεί κατεβαίνει πάλι Μαρόνιας. Από εδώ κατεβήκαμε από Ρόμβης, που τελειώνει κάπου εδώ. Και πάμε να δούμε την οδό Μαρόνιας. Άρα, σπίτια παλιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε. Εδώ στην Δημοκρίτου, εδώ. Δημοκρίτου. Κατεβήκαμε την οδό Ρόμβης και πάμε να δούμε την οδό Μαρόνιας, η οποία νομίζω αρχίζει... κοιτάξτε κάτι πορτοκάλια. Κοιτάξτε εικόνα. Κοιτάξτε εικόνα, παιδιά, κοιτάξτε. Πορτοκάλια. Κόψτε, να πάρτε. Και αράχνες δες. Αράχνες. Συνεχίζουμε, αυτή εδώ είναι η οδός Μαρόνιας, την οποία θα την πάμε σε λίγο. Κοιτάξτε. Μαρόνιας. Και αυτή εδώ είναι η Δημοκρίτου. Πάμε λίγο να δούμε από πού αρχίζει η Μαρόνιας. Από ότι στο χάρτη έχει αδιέξοδο. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε εμείς. Κοιτάξτε τι ωραία λουλούδια εδώ. Τι ωραία λουλούδια.
Και η εποχή του τα εσπεριδοειδή. Από εδώ κατεβήκαμε. Από εδώ αρχίζει η οδός Μαρονίας και από ό,τι βλέπω είναι αδιέξοδο, παιδιά. Αδιέξοδο. Έχει μια πορτίτσα εδώ και δεν οδηγεί πουθενά. Για αυτά τα σκαλάκια που οδηγούν. Ω, κοιτάξτε. Πού να πάμε, από εκεί το να πάμε. Εδώ είναι το δασάκι της Παναγούδας. Και εκεί είναι η ιχθυόσκαλα. Όχι, όχι. Μπορούμε να κατεβάω από εκεί. Μπορώ να κατεβάω από εκεί, αλλά άσε. Ας μην το ρισκάρω. Ας ανεβούμε από εδώ που ήρθαμε. Ωραία, γνωρίζουμε πάντως ότι από εδώ αρχίζει η οδός Μαρόνιας. Το αδιέξοδο αυτό δηλαδή, τα χαμηλά νούμερα. Και πάμε να την διαπεράσουμε μέχρι την άλλη πλευρά. Α, κοιτάξτε και εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πορτοκάλια. Πορτοκάλια, ελάτε, πάρτε, πάρτε. Μετρήσατε τα πορτοκάλια και γράψετε τον αριθμό κάτω. Πόσα πορτοκάλια είδατε? 1, 2, 5, 10, 20 ή 600. Γράψετε τον αριθμό κάτω στα σχόλια. Πόσα πορτοκάλια είδατε? 20, 40 ή 600. Εδώ, κοιτάξτε, τελικά ίσως οι επόμενες εκλογές, παιδιά, να μην είναι του καναπέ. Οι επόμενες εκλογές, παιδιά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πετάξαν τον καναπέ και οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι του καναπέως. Στις επόμενες εκλογές όλοι πρέπει να πάνε και να στηρίξουν τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί τους δοκιμάσαμε όλους πλέον. Όλους, δεν πάει άλλο πια. Δεν πάει άλλο πια. Έχουν μείνει σε γιασιάτη προδοσία, παράφαση κατοίκοντος, κακουργηματική απιστία. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Κουτσούμας, όλοι τους. Γιατί δεν πήραν τα 600 δις. Να, εδώ μας βγάλαν τα σκαλάκια τα προηγούμενα. Μια γάτα. Μια γάτα. Και τι ωραία δέντρα, παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Και βγαίνω εδώ στην οδό Θαλή. Να το. Από εδώ ξεκινήσαμε, παιδιά. Να, η οδός Φίλωνος. Η οδός Φίλωνος. Ωραία. Τελειώσαμε και με την Μαρόνιας και πάμε να τερματίσουμε με την οδός Γοργοποτάμου. Εδώ η παραλία της Ραψάνης. Όσο φαίνεται, εδώ από την αρχή της οδού Θαλή. Θαλή, όπως και πήραμε προηγουμένως. Και πάμε τώρα να τερματίσουμε με την οδό Γοργοποτάμου, την κάθετη δηλαδή. Γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά. Καλή δουλειά. Η οδός Γοργοποτάμου αυτή είναι. Κάθετο μέχρι εκεί, Και η Θαλή συνεχίζει από εκεί. Ωραία, ωραία. Εντάξει, βρισκόμαστε εδώ τώρα στην οδό Θαλή και πάμε να καταβούμε την οδό Γοργοποτάμου. Εδώ πολύ ωραία χαμηλά σπίτια. Παιδιά, μπαίνεις στο διαδίκτυο. Είστε. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, στο YouTube. Και καταγράφω την καμπάλα και τώρα σε πήρα λίγο, θα δεις και τον εαυτό σου. Okay. Αλλά αυτό θα το αύριο μεθαύριο θα τα ανεβάσω. Να δεις την οδό Φίλωνος, Μαρόνιας και Γοργοποτάμου. Κάτσε σε 3-4 μέρες θα τα ανεβάσω. Θα το μοντάρω και θα τα ανεβάσω. Και δες όλα τα βιντεάκια, είναι 146 βιντεάκια την καμπάλα. Πώς είναι το Street View φωτογραφίες Google, εγώ είμαι σε βίντεο. Και είμαι και υποψήφιος βουλευτής, άκου τον πολιτικό λόγο. 20.000 ευρώ σε κάθε ένα πολίτη, το καλύτερο. Έγινε, γεια σου, ευχαριστώ. Όχι, κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι ωραία αυτά. Ας πάμε και την κοπελιά λίγο πάλι. Να δείτε τον εαυτό της εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κοπελιά. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφή. Εγγραφείτε, παιδιά, στο κανάλι. Να στηρίξετε το κανάλι. Θέλω να φτάσω τους 1000 subscribers. Τους 1000. Και τώρα έχω 446. Πόσοι είναι? Εδώ κατεβαίνουμε την οδό Γοργοποτάμου. Η
Η Γοργοποτάμου φτάνει μέχρι εκεί. Ναι. Να, εδώ είναι. Ό,τι λέει η ταμπέλα. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου. Και αρχίζει από εκεί πάνω, ε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ κατεβαίνω την οδό Γοργοποτάμου και αυτή εδώ είναι η οδός του Δημοκρίτου. Αυτή είναι η κοπελιά με το μηχανάκι που την πήραμε προηγουμένως και τη δώσαμε κάρτα. Κοπελιά, εσύ με το μηχανάκι, κάνε εγγραφή στο κανάλι, ε. Τώρα που βλέπεις το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Σε ευχαριστώ. Το κανάλι αυτό έχει σαν σκοπό μια ιστορική καταγραφή της πόλης της Καβάλας, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, να δουν οι καβαλιώτες μας, όλοι και οι επόμενες γενιές που είναι τώρα μικροί, τα παιδιά, να δουν την πόλη τους 50 και 60 χρόνια μετά, 100, 200, όσο πάει. Εδώ και παράλληλα είναι και ο πολιτικός λόγος της Ελλήνων Συνέλευσης, σαν Κώστας Χολίδης, είμαι και υποψήφιος βουλευτής. Τα 600 δις τώρα είναι στους κρατικούς προϋπολογισμούς, στους 7 τελευταίους. Ο Σόρας αθωώθηκε για τα 600 δις. Κάθε Έλληνας θα εισπάξει 20.000 ευρώ για άμεσα ανακούφιση στήριξη, ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, εξάλληψη της ενεργείας. Κάθε δεν θα υπάρχει Έλληνας που δεν θα έχει εισόδημα. Θα είναι προσβολή για την Ελληνοπολιτεία να μην υπάρχει Έλληνας που να μην έχει εισόδημα. Και οι βασικές του ανάγκες όλες καλυμμένες. Και ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και δωρεάν ρεύμα νερό, κοινωνικά αγαθά για όλους τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η οδός Γοργοποτάμου. Εδώ πέρα. Αυτά εδώ τα χαλάσματα να πούμε. Και εδώ είναι η οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου. Να, εδώ είναι η οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου στην Καβάλα. Και κάπου πάνω είναι η Ακρόπολη. Να, φταίνε τα βράχια της Ακρόπολης. Λοιπόν, σας καλημερίζω από την οδό Γοργοποτάμου που περπατήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Φίλωνος, Μαρόνιας και Γοργοποτάμου. Έγινε, γεια σας. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ώρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Ώρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Ώρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μία φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα
ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμι Σόρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμι Σόρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμι Σόρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμι Σόρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμι Σόρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμι Σόρας, δυνάμια μετακλή του πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμι Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμι Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των 2 ώρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμι Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν 2 τραπεζίτες οι οποίοι έχουν έρθει
από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί και θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόφαση είναι τα απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόφαση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Αφού σας τα έδωσα. Γιατί δεν τα πήρατε? Είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο? Δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της ΓΕΑΣ. Η μόνη λύση.